παρακαλώ. 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 Παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη. Κύριε Μαριά. Κύριε Μαριά. Κυρία Βούλτεψη. Ορίστε, σας έχω δώσει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής. Εγώ άναυδη άκουσα την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να αναφέρεται στο τι γίνεται επί δεκαετίες από τη μαφία η οποία χύνει χημικά και τα θάβει στη Μεσόγειο. Οφείλω βέβαια να ομολογήσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Το έχω ακούσει άλλες δύο φορές το ίδιο επιχείρημα εντός εισαγωγικών από τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και στην Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής όπου είχαμε ενημέρωση. Και ρωτώ λοιπόν, είναι αυτό επιχείρημα, είναι επίσημο κράτος η μαφία, να ξεκινήσουμε και συνομιλίες τότε μαζί της. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Κυρία Γιαννακάκη, επίσης, μπορείτε, να μπείτε, παρακαλώ, μπορείτε να μπείτε στην τοποθέτησή σας. Τοποθέτησή μου είναι, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, τοποθέτησή σας δεν αντιδικείτε. Ναι, και θα κρυθώ, αυτή είναι τοποθέτησή μου. Να μην αντιδικείτε. Συνεχίστε. Επίσης ενημερώνω ότι οι μαφιόζικες μέθοδοι δεν συνδέονται με συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Αυτό είναι μια αντίληψη η οποία παραπέμπει σε άλλες θεάσεις της ζωής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, και νομίζω ότι επειδή γνωριζόμαστε αρκετά καλά, το μόνο για το οποίο δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε είναι για κακοπιστία. Υπάρχουν μερικά ερωτήματα τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα. Νομίζω ότι η επιλογή του να γίνει η καταστροφή των χημικών σε διεθνή ύδατα δεν μπορεί να είναι τυχαία, με την έννοια ότι τα διεθνή ύδατα διασφαλίζουν τη μη κάλυψη από το διεθνές δίκαιο για τα ζητήματα της θάλασσας. Και έτσι δυστυχώς καθίσταται μια θαλάσσια περιοχή ελεύθερη ζώνης, αλλά ελεύθερη ζώνης από τι? Ελεύθερη ζώνη από τον δημοκρατικό έλεγχο και από περιορισμούς περιβαλλοντολογικούς και κοινωνικούς. Περνώντας λοιπόν στο ζήτημα, είπατε στην τοποθέτησή σας ότι η συγκεκριμένη μέθοδος και καταστροφή θα γίνει εγκύτερα σε άλλες χώρες της Μεσογείου από ό,τι θα γίνει στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Τώρα πραγματικά νομίζω ότι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι υποτιμάτε τον εαυτό σας με αυτό που λέτε. Η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα η οποία είναι κοινή. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι αν συμβεί κάποιο ατύχημα, το οποίο φαντάζομαι ότι όλοι απευχόμεθα με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι αυτό θα επηρεάσει περισσότερο την Ιταλία από ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα ή την Αλβανία. Επίσης, δεν απαντήθηκε το ερώτημα γιατί επιλέγει τελικά ένα τόσο παλιό πλοίο. Ένα πλοίο το οποίο ανήκει στον Αμερικανικό στόλο, το οποίο αποστολή του είναι να μεταφέρει εξοπλισμό στρατιωτικό, αλλά από εκεί και πέρα, πρώτον, είναι πάρα πολύ ευάλωτο και σε πυρκαγιές αλλά και σε εισρωή υδάτων, και το οποίο ήδη εδώ και 6 τουλάχιστον χρόνια, από ό,τι λέει η διεθνής βιβλιογραφία, γιατί εγώ φυσικά δεν είμαι ειδικός, θα έπρεπε να έχει πάει για διάλυση. Γιατί λοιπόν, μας είπατε ότι έχει γίνει πλήρης ανακαίνιση. Γνωρίζετε όμως καλύτερα από μένα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν διασφαλίζονται καν το αξιόπλο. Πόσο μάλλον το να γίνει μια τόσο δύσκολη διαδικασία, η οποία για πρώτη φορά, και σε αυτό νομίζω συμφωνήσαμε όλοι, δοκιμάζεται εν πλώ και είναι σε πειραματικό στάδιο και σε πιλωτικό στάδιο, και μάλιστα η ανάπτυξη αυτού του σχεδίου που ήταν για καταστροφή όμως στη στεριά τελείωσε πέρσι το καλοκαίρι και δεν έχουμε ακόμη, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε ασφαλή αποτελέσματα. Επίσης, η ικανότητα αυτού του συστήματος είναι να επεξεργάζεται
Και πάλι επαναλαμβάνω, επί εδάφου, συνεχώς και με ασφάλεια 500 έως 600 τόνους τοξικών ουσιών, και αυτό ακόμη δεν έχει αποδειχτεί ούτε καν επί εδάφους. Πόσο μάλλον εμπλό, που είναι μια εντελώς διαδικασία η οποία θα δοκιμαστεί τώρα σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, μας είπατε ότι καμία χώρα δεν μας ακολούθησε όταν εμείς προτείναμε να γίνει εκτός Μεσογείου, στην ανοιχτή θάλασσα, από ό,τι μαθαίνουμε έξω από τις Αζόρες. Αυτό το μαθαίνουμε από το Διεθνή Τύπο, ότι το είχε δεχτεί η Πορτογαλία. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Δεν το δέχτηκε καμία χώρα, γιατί όλες συμφωνούν, και νομίζω συμφωνούμε κι εμείς, το πόσο επικίνδυνο είναι να πλέει ένα τέτοιο πλοίο και να μεταφέρει τα τοξικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσπάθησε λοιπόν αυτή η διαδικασία να συμπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να μην πλέει στην θάλασσα. Επίσης, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτή η απόφαση καταστροφής, τονίζω, των χημικών, υπαγορεύτηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και όχι από σκοτεινές και ανεξιχνίαστες δυνάμεις. Όμως, η απόφαση αφορά στην καταστροφή. Δεν λέει ούτε το πώς, ούτε το πού κυρίως. Και εδώ πέρα αναρωτιέμαι, και θα ήθελα μία απάντηση, για το αν πραγματικά εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες προκειμένου να υπάρξει μία άλλη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ.